με ποια προϊόντα ο κλάδος Rent-A-Car πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσετε τη σύνδεση δυναμικά. Τα προϊόντα δυστυχώς στην Ελλάδα, παρόλο την Ευρωπαϊκή Ένωση λέει άλλα πράγματα, πως πρέπει να απελευθερωθούν όλα τα προϊόντα, τα προϊόντα στην Ελλάδα είναι περιορισμένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ενοικίαση αυτή την του μεμονωμένη και το θέμα του λύση. Μακροχρόνιες μισθώσεις σε εταιρείες. Και μπορώ να πω ότι αυτές κρατάνε τον κλάδο αυτή τη στιγμή. Όλη η συζήτηση είναι στην ποιότητα, στο πόλητη, να ανεβάσουμε την ποιότητα, άρα να φέρουμε καλύτερους πελάτες. Συζητάμε να φέρουμε Ρώσους, Μεγιστάνες και Προύσιες κλπ. Οι οποίοι ζητάνε προϊόντα ανάλογα. Όταν λοιπόν δεν μας επιτρέπεται να είμαστε μοναδική χώρα στην Ευρώπη, που δεν μας επιτρέπεται να νοικιάσουμε αυτήν την με οδηγό. Πώς θα έρθει ο Ρώσος, ο Προύσιος κλπ. Με οδηγό. Αυτά τα φαινόμενα που υπάρχουν στην Κρήτη, να βλέπετε τα φοιτητές να πετάνε έξω από τουρίστες από τα αυτοκίνητα και να γίνεται χάος και να υποχρεώνουν τον τουρίστα με τον οδηγό να ακολουθείται από ένα ταξί το οποίο πρέπει να πληρωθεί κλπ. Αυτά τα πράγματα είναι ούτε στην Αφρική δεν συμβαίνουν. Ένα λοιπόν προϊόν το οποίο, είναι, το οποίο χρειαζόμαστε είναι αυτό για να ο κλάδος να μπορέσει να ορθοποδήσει και να πάει καλύτερα είναι αυτό. Ζητάμε επίσης να βάλουμε πράσινα αυτοκίνητα. Σήμερα η συζήτηση, από ό,τι είδα, ο πρώτος ομιλητής, συζητούσε συνεχώς για το θέμα το οικολογικό. Να μειώσουμε τους ρήπους, να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακα και να επενδύσουμε στον τουρισμό, που είναι αυτό το ζητούμενο. Άρα αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει από την πολιτεία, να μας βοηθήσει στον τομέα αυτό, να μας δώσει κίνητρα, να αντικαταστήσουμε τα αυτοκίνητα, μιλάμε για μεγάλους στόλους αυτοκινήτων, να τα αντικαταστήσουμε πράσινα αυτοκίνητα. Το οποίο και αυτό θα βοηθήσει. Και ένα τρίτο το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό για μας είναι η ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων. Κάτι που ισχύει σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στις ανατολικές χώρες, σε όλη τον κόσμο μπορώ να πω, και μικρά αυτοκίνητα, δηλαδή μιλάμε μέχρι 2-3 τόνους φορτηγά. Και δεν μπορούμε να τα νοικιάσουμε. Λοιπόν, άμα δεν έχει, γιατί αυτά είναι όλα μονοπόλια των ΔΕΛΤΑΧΗ, μονοπόλια των ταξιτζίδων, μονοπόλια το ένα, μονοπόλια το άλλο. Δεν μονοπόλια, δεν στείνεται ένας τουρισμός. Εδώ ακούσαμε ένα σωρό ωραία πράγματα. Είπαμε για, είδατε για την Ολυμπιακή που αναφέρθηκε το δημόσιο και η Αιγαία. Είδε η Αιγαία που είναι το ιστονόμιο το δικό μας. Αν δείτε τώρα την Αιγαία, πόσο ωραία. Και μπορώ να πω ότι φέτος η Αιγαία έχει σώσει τον τουρισμό. Έχει σώσει την Ελλάδα με το καλό προϊόν που έχει. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε ανοιχτές αγορές όλες. Άνοιξε η Ολυμπιακή, ήταν το μονοπόλιο το οποίο κατέστησε τον τουρισμό. Το ανέφερε ο κύριος, ο πρώτος ομιλητής. Ότι καταστράφηκε την μονοπωλιακή αυτή κατάσταση και το backup και την υποστήριξη από την ΙΠΑ, το κράτος κλπ. Αυτό δεν άφησε καμία άλλη εταιρεία να αυτοποδήσει. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ιδιωτικός τομέας, άμα θα ανοίξει τα επαγγέλματα, τα ελευθερώσει, και όλα είναι μία φράση. Κάτι το οποίο επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να δούμε σωστό ανταγωνισμό, σωστά προϊόντα, θα δούμε μια διαφορετική κατάσταση στο δυνάμει το δικό μας τουλάχιστον, που λένε ο οποίο μπορώ να πω ότι είναι, είναι πρωτογενές το προϊόν, δεν είναι το βασικό προϊόν όπως είναι ο ξενοδοχός, αλλά νομίζω ότι είναι το μόνο προϊόν με το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η περιφέρεια, εκεί που δεν πάνε τα πούλμαν, να αναπτυχθούν περιοχές απομονωμένες, να αναπτυχθούν, γιατί με το συμπίντο πάει εύκολα ο άλλος σε νοικιαζόμενη βίλα, σε ένα χωριό, σε ένα βουνό, σε μια θάλασσα, κάτω. Άρα είναι ένα προϊόν το οποίο βοηθάει και την περιφέρεια. Μόνο λοιπόν τέτοιες ενέργειες και δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, αρκεί όπως είπε και ο κ. Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος, να σκύψει κάποιος σοβαρά πάνω στο πρόβλημα του τουρισμού, γιατί είναι προβλήματα αυτά χρονίζοντα, τα οποία ζητάμε χρόνια τώρα, και κανείς δεν φοβούνται όλοι το πολιτικό κόστος, μη στεναχωρήσουμε, ξέρω εγώ, μια ομοσπονδία των ταξί, μια ομοσπονδία των ΔΕΛΤΑΧΗ, που είναι δυνατές ομοσπονδίες, μπορώ να πω, για προηγούς κλπ. Έτσι όμως δεν στείνεται ο τουρισμός, ευτυχώς.